ήρθατε στο κανάλι των τεχνών, το 7 Arts. Είμαστε εδώ στο στούντιο του σπιτιού μου, από ό,τι βλέπετε. Είναι το δεύτερο βίντεο καραντίνας που κάνω. Έτσι, εμάς που αγαπάμε την τέχνη, αγαπάμε να μιλάμε για αυτήν, θα ήθελα να μοιραστώ κάτι, όπως και στο πρώτο βίντεο. Έτσι και σε αυτό θα μοιραστώ κάτι το οποίο αφορά τις τέχνες, βέβαια, τι άλλο. Καταρχήν, θα πρέπει να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι του 7Arts, είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι δωρεάν, όπως με βλέπετε, ακριβώς από κάτω υπάρχει επιλογή εγγραφή ή subscribe, ανάλογα αν χρησιμοποιείτε αγγλικά ή ελληνικά. Και επίσης δίπλα υπάρχει και ένα καμπανάκι, το οποίο το πατάτε και αυτό σας δίνει ειδοποίηση όταν βγαίνουμε στον αέρα. Για να μην μας χάνετε όλα αυτά, έτσι. Επίσης, και τελευταίο, να μην ξεχνάτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram, τόσο το 7Arts όσο και το Art Magazine, και τα δύο είναι δικτυωμένα σε όλα τα social media. Και έτσι έχετε και από εκεί τη δυνατότητα, όταν ανεβάζουμε κάτι, να το βλέπετε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ιστορίες του Hollywood. Μία ιστορία μίσους, μία ιστορία αγάπης και μία ιστορία αδιαφορίας. Τρεις ιστορίες λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τρεις ιστορίες από την ιστορία, από τη μακρά ιστορία του Hollywood. Γνωρίζουμε όλοι την Betty Davis και την John Crawford. Αυτή είναι η πρώτη μας ιστορία. Οι δύο γυναίκες υπήρξαν μεγάλες στάρ του Hollywood, είχαν κερδίσει Όσκαρ και πρωταγωνίστησαν σε κινηματογραφικές ταινίες που πλέον θεωρούνται κλασικές. Ωστόσο, η καριέρα τους συχνά επισκιαζόταν από την έχθρα που έτρεφε η μία για την άλλη. Το μίσος είναι μία λέξη που οριακά περιγράφει τι ένιωθε η μία για την άλλη. Η Davis κατηγόρησε την Crawford ότι της έκλεψε τον άντρα και η δεύτερη απάντησε ότι η Davis δεν είχε περάσει ποτέ μια ευτυχισμένη μέρα και νύχτα. Την εποχή που η Betty Davis έκανε τα πρώτα της κινηματογραφικά βήματα, η Joan Crawford ήταν ήδη μια επιτυχημένη ηθοποιός. Το 1933 η Davis πήρε το πρώτο μεγάλο ρόλο στην καριέρα της, στην ταινία Ex-Lady. Ενοχλήθηκε όμως επειδή τα μέσα της εποχής προτιμούσαν να ασχολούνται με την ερωτική ζωή της Crawford. Την ημέρα της πρεμιέρας της ταινίας, η Crawford ανακοίνωσε ότι παίρνει διαζύγιο από τον Douglas Fairbanks Jr., κάτι που η Davis πήρε προσωπικά. Η έχθρα των δύο γυναικών, ωστόσο, ξεκίνησε λίγο αργότερα, με μήλον της Σέριδος, την καρδιά ενός άντρα. Το 1935, παρτενέρ της Betty Davis στην ταινία Dangerous ήταν ο Φρανσό Τόουν. Η Davis τον ερωτεύτηκε αμέσως. Όμως η Crawford ήταν αυτή που τελικά το παντρεύτηκε. Αναγνωρίζοντας την καλή χημεία που υπήρχε ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς, η Joan έβαλε τα δυνατά της για να αποπλανήσει τον Τόουν. Καθημερινά πήγαινε για φαγητό και ο Φρανσό επέστρεφε στα γυρίσματα πάντα με λεκέδες από το κραγιόν της Crawford. Υπήρχε μάλιστα η φήμη ότι η Crawford υποδέχτηκε μία φορά τον Τόουν στο σπίτι της εντελώς γυμνή. Πικραμένη, η Davis παραδέχτηκε πως ζήλεψε και σε συνέντευξη που έδωσε μερικά χρόνια αργότερα ανέφερε πως η Crawford της έκλεψε τον άντρα. Το έκανε ψυχρά, εσκεμμένα και με απόλυτα αδίστακτο τρόπο. Έως τη δεκαετία του 40, η Davis είχε καταφέρει να επισκιάσει τη μεγάλη της ανταγωνίστρια. Είχε κερδίσει 2 Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στις ταινίες «Μια επικίνδυνη γυναίκα» και «Ζέζεμπελ» και είχε συμβόλαιο με τον κινηματογραφικό κολοσσό Warner Bros. Το 1943 η Crawford υπέγραψε και εκείνη στη Warner Bros. Και έτσι οι δύο γυναίκες βρισκόταν κάτω από την ίδια στέγη. Η Davis δεν την υποδέχτηκε ποτέ με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ένα ρηχό μανεκέν με βλεφαρίδες σαν τις κάβγες της Αφρικής. Και η Crawford απάντησε, «Κακόμοιρη Betty, μοιάζει σαν να μην έχει ποτέ χαρούμενη μέρα ή νύχτα στη ζωή της». Παρ' όλα αυτά, η Τζον προσπάθησε να ερεμήσει τα πνεύματα και έστελνε σε καθημερινή βάση λουλούδια και άλλα μικρά δώρα στο καμαρίνι της Davis. Η Betty βέβαια τα επέστρεψε όλα πίσω και μάλιστα έκανε λόγο για λεσβιακές πρακτικές από μέρους της Crawford.
Το 1945 η Τζον κέρδισε το μοναδικό της Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Θύελλα σε μετρική καρδιά», ένα ρόλο που η Μπέτι Ντέιβις προηγουμένως είχε απορρίψει. Τα χρόνια πέρασαν και οι δύο γυναίκες χρειάζονταν ένα μεγάλο ρόλο που θα τις επανέφερε στην αφρόκρεμα του κινηματογράφου. Η ευκαιρία ήρθε το 1962 με την ταινία «Τι απέγινε η Baby Jane». Αφού διάβασε το σενάριο της ταινίας η Crawford, ζήτησε από την Ντέιβις να συνεργαστούν. Η Ντέιβις με τη σειρά της πήρε το σκηνοθέτη της ταινίας Robert Aldrich και του έκανε μόνο δύο ερωτήσεις. Ποια από τις δύο ηθοποιούς θα υποδιόταν την Baby Jane, ήταν η πρώτη, και αν η Crawford κοιμόταν μαζί του, ήταν η δεύτερη. Χρόνια αργότερα είχε βγει η φήμη ότι η Τζον συνήθισε να κοιμάται με παραγωγούς και σκηνοθέτες, των ταινιών που πρωταγωνιστούσαν. Παρότι το κλίμα ήταν ήρεμο, γρήγορα η έκθρα των δύο γυναικών έφτασε στο απογειό της. Η Crawford εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένη με τον γενικό διευθυντή της Pepsi Cola και είχε στο καμαρίνι της ένα ψυγείο γεμάτο με αναψυκτικά της εταιρείας. Στον αντίποδα, στο καμαρίνι της Davis υπήρχε ψυγείο της Coca-Cola. Η Τζον έστελνε συχνά δώρα στο συνεργείο της ταινίας με την Davis να της στέλνει ραβασάκι και το μήνυμα «Κόψε τις βλακίες», και οι δύο τηλεφωνούσαν στο σκηνοθέτη κάνοντας παράπονα η μία για την άλλη, ενώ στα γυρίσματα επικρατούσε πανικός. Σε μια σκηνή η Davis έπρεπε να χτυπήσει την Crawford. Η Τζον, φοβούμενη ότι θα τη χτυπήσει στα αλήθεια, ζήτησε αντικαταστάτρια. Ωστόσο, για ένα κοντινό πλάνο έπρεπε να παίξει η ίδια. Η Davis όντως χτύπησε την Crawford στο κεφάλι, αν και δεν το παραδέχτηκε. Σε συνέντευξή της μετά το τέλος των γυρισμάτων, αποκρίθηκε πως η καλύτερη στιγμή μου με τη Τζόαν ήταν όταν χρειάστηκε να τη σπρώξω σε κάτι σκάλες. Η Crawford όμως πήρε την εκδίκησή της, η Davis είχε ένα πρόβλημα με τη μέση της και για τις ανάγκες της ταινίας έπρεπε να αρπάξει την Crawford και να τη σύρει κατά μήκος του δωματίου. Η Τζόαν λοιπόν γέμισε τις τσέπες της με πέτρες, με αποτέλεσμα η Davis να ουρλιάζει από τους πόνους καθώς τη τραβούσε. Το έργο «Τι απέγινε η Baby Jane» ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Η Davis προτάθηκε για ένα ακόμα Όσκαρ, η Crawford όχι. Το βράδυ της απονομής, η Davis, σίγουρη για το τρίτο αγαλματίδιο, σβήνει το τσιγάρο της, δίνει την τσάντα της στο συνοδό της και περιμένει την ανακοίνωση του ονόματός της. Στο άκουσμα της νικήτριας, η Davis κοκαλώνει. Το Όσκαρ κερδίζει τελικά η Ann Bancroft, για την ταινία «Μάνα Κουράγιο». Το τηλεοπτικό χτύπημα έρχεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η Crawford παρακάμπτει την Davis λέγοντάς της «Με συγχωρείτε αγαπητή μου, αλλά έχω ένα Όσκαρ να παραλάβω». Η Crawford είχε συνεννοηθεί με τις υπόλοιπες υποψήφιες, σε περίπτωση που η Davis δεν κερδίσει το Όσκαρ, να απουσιάζουν, ώστε να παραλάβει η Τζόαν το πολυπόθητο Όσκαρ εκ μέρους τους. Δύο χρόνια αργότερα, οι δύο στάρ συνεργάστηκαν ξανά για την ταινία «Το μυστικό της Σάρλοτ». Η Davis, μην έχοντας ξεχάσει το σκηνικό των Όσκαρ με τη συμπεριφορά, ανάκασε την Crawford να παραιτηθεί, η οποία δήλωσε ασθένεια και απέσυρε τη συνεργασία της. Η αντιζηλία των δύο γυναικών δεν έζησε ποτέ. Το 1977 η Τζον Crawford πέθανε από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όταν ρωτήθηκε η Μπέτι Ντέιβις πώς αισθάνεται για την είδηση του θανάτου της αιώνιας αντιπάλου της, απάντησε: «Δεν πρέπει να λέμε άσχημα πράγματα για τους νεκρούς. Μόνο ωραία. Η Τζόαν Crawford πέθανε. Ωραία». Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία μίσους. Πάμε για μια ιστορία αγάπης. Αυτή είναι ανάμεσα στη Marilyn Monroe και στη Ella Fitzgerald. Όλοι γνωρίζουμε τη Marilyn Monroe. Οι περισσότεροι πια ίσως τη γνωρίζουμε ως την εικόνα της γυναίκας που στέκεται κάτω από τις χάρες του μετρό και ο αέρας σηκώνει το λευκό της φόρεμα, ώστε να φανούν τα καλύκρωμα πόδια της, ή τη γνωρίζουμε σαν τη γυναίκα που πιθανόν πέθανε από υπερβολική δόση χαπιών ή και ακόμα για το ειδήλιό της με τον πρόεδρο Κένεντι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ότι η Μονρό ήταν μια γυναίκα που διακινδύνεψε τη μεγάλη δημοτικότητά της, στο πικ μάλιστα της καριέρας της, για κάτι που η καρδιά της έλεγε πως ήταν άδικο και πως έπρεπε να διορθωθεί, και γι' αυτό της οφείλουμε πολύ μεγάλο σεβασμό. Ποια είναι λοιπόν αυτή η ιστορία μέσα από την ιστορία?
Το διάσημο κλαμπ Μοκάμπο στο Sunset Boulevard ήταν ένα κλαμπ για λευκούς. Βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 50. Η Μονρόε ήταν θαυμάστρια της Έλα Φιτζέραλντ και δεν της άρεσε καθόλου που μια τόσο μεγάλη ερμηνεύτρια δεν μπορούσε να τραγουδήσει στο μεγαλύτερο κλαμπ των ΗΠΑ και δεν μπορούσε να εμφανιστεί εκεί γιατί απλά ήταν μαύρη. Η Μέρλιν Μονρόε λοιπόν, αυτό το είδωλο, σήκωσε το ακουστικό του τηλεφώνου της, πήρε το αφεντικό του Μοκάμπο Κλαμπ και του είπε πως αν έκλεινε την Έλα, εκείνη θα ήταν στο κλαμπ κάθε βράδυ, πρώτο τραπέζι. Και έτσι και έγινε. Η Έλα τραγουδούσε εκεί και η Μέριλ ήταν εκεί, κάθε βράδυ πρώτο τραπέζι. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια τεράστια πράξη κατά του ρατσισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες από μια λευκή γυναίκα που ήταν το απόλυτο είδωλο. Η Έλα Φιτζέραλντ είχε πει σχετικά: «Έχω ένα τεράστιο αλλά και ανεξόφλητο χρέος στη Μέριλ Μονρόε. Μετά από αυτό που έκανε, δεν ξαναδούλεψα ποτέ σε μικρό jazz club. Ήταν μια συνηθιστή γυναίκα, λίγο μπροστά από την εποχή της και δεν το γνώριζε». Αυτή λοιπόν ήταν η δεύτερη ιστορία, η δεύτερη ιστορία αγάπης και αλληλεγγύης θα έλεγα, από μια γυναίκα στην οποία την έχουμε κάπως διαφορετικά στο μυαλό μας, όμως δεν ήταν έτσι. Επίσης, αν θέλετε να δείτε, υπάρχει και το πρώτο sold out Bayern Magazine, είναι αφιερωμένο σε μια παράσταση το βράδυ που η Marilyn Monroe πέρασε λεωφόρο των Αστεριών, που μιλάει εκεί, είναι μια συνέντευξη του Γιώργου Λιβανού και της Νίνας Ακτύπη, σε μια παράσταση που πιστεύω ότι όταν τελειώσει όλο αυτό θα συνεχίσει και θα συνεχίσει γιατί είχε τεράστια καλλιτεχνική επιτυχία, που μιλάνε όλοι, που η παράσταση μάλλον πραγματεύεται τη ζωή των στάρ πίσω από τα φώτα της μηχανής και της δημοσιότητας. Η τρίτη μου ιστορία μέσα από την ιστορία είναι και αυτή έτσι μικρή, δεν είναι σαν την πρώτη που ήταν έτσι μακροσκελής και αφορά τα 4 Όσκαρ της Κάθριν Χέπμπορν. Η Κάθριν Χέπμπορν, γνωστή σε όλοι μας, έχει κερδίσει 4 Όσκαρ για το Morning Glory το 1933, το Guess Who's Coming to Dinner το 1967, το The Lion in Winter το 1968 και On Golden Pond το 1981. 4 Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου είναι το top, δεν υπάρχει άλλη ηθοποιός που να έχει κερδίσει 4 Όσκαρ. Τα Όσκαρ αυτά εκτίθενται στο National Portrait Gallery του Smithsonian Institute στην Washington. Κάνω πολλά σαρδάμ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, συνήθως δεν έχω τέτοιο θέμα, αλλά okay, συμβαίνουν και αυτά. Η θρηλυκή λοιπόν Κάθριν Χέπμπορν δεν εμφανίστηκε ποτέ στην τελική των Όσκαρ σε καμιά από τις 12 υποψηφιότητές της. Όταν τη ρωτούσαν γι' αυτό οι δημοσιογράφοι, σε διάφορες συνεντεύξεις της, που προσωπικά έχω διαβάσει, έδινε δύο είδους απαντήσεις. Άλλες φορές έλεγε πως δεν πήγαινε γιατί δεν ήθελε να χάσει και άλλες φορές ότι δεν πίστευε σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς. Η ουσία όμως είναι ότι, και το παράδοξο, που μάλλον συγκλίνουμε προς τη δεύτερη άποψη, ότι δεν πίστευε σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς, ήταν ότι όταν έφυγε από τη ζωή το 2003, τα 4 Όσκαρ της Κάθριν Χέπμπορν δεν ήταν πουθενά στο σπίτι σε καμία περίοπτη θέση, αλλά τα είχε κάπου πεταμένα σε ένα ντουλάπι της κουζίνας της. Άρα αυτό μας δείχνει ότι η Κάθριν Χέπμπορν, αυτό το είδωλο, αυτή η τεράστια ηθοποιός, αδιαφορούσε για το θεσμό των Όσκαρ. Η μόνη φορά που εμφανίστηκε σε τελετή ήταν σαν guest το 1974, τότε δηλαδή που είχε ήδη κερδίσει 3 Όσκαρ, για να παραδώσει ένα τιμητικό στον παραγωγό Lawrence Weingarten. Αυτή λοιπόν ήταν και η τρίτη ιστορία από την ιστορία, τη μακρόχρονη ιστορία του Hollywood. Ελπίζω να σας κράτησα μια όμορφη παρέα. Εσείς να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι του 7 Arts και δίπλα υπάρχει ένα καμπανάκι, το πατάτε και αυτό, έτσι ώστε όποτε βγαίνουμε στον αέρα να σας έχετε ειδοποιήσει. Μας ακολουθείτε σε όλα τα social media, Facebook, Twitter, Instagram, τόσο το 7 Arts, όσο και το Art Magazine. Είμαι ο Παναγιώτης Πετρόπουλος, είσαστε στο στούντιο του σπιτιού μου.
Είστε επανειδή λοιπόν στο επόμενο διαδικτυακό μας ραντεβού τις μέρες της καραντίνας.